Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζει, όπως λέει, το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες δεν αλλάζουν την ουσία και τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Ουσιαστικά είναι ένα νομοσχέδιο που ανατρέπει τον χαρακτήρα του θεσμού των λαϊκών αγορών όπως τον ξέρουμε σήμερα. Για την ιστορία, από τις αρχές του Δεκέμβρη του 2020 είχε δοθεί για διαβούλευση στις Ομοσπονδίες των Παραγωγών και Εμπόρων Λαϊκών Αγορών πρόταση νόμου σε αντικατάσταση του υφιστάμενου του 4497 του 2017. Έκτοτε εμφάνιζε κάθε λίγο και λιγάκι και από ένα σχέδιο. Συνολικά έχουν προηγηθεί 5 προσχέδια. Στην πράξη, η κυβέρνηση ροκάνισε τον χρόνο, παρόλες τις τροποποιήσεις που αναγκάστηκε να κάνει σε σχέση με το αρχικό, έχοντας κυρίως το βλέμμα στραμμένο στο πώς θα κλείσει τα μέτωπα που είχε ανοίξει με παραγωγούς και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. Εξού και οι παρεμβάσεις όλο αυτό το διάστημα του ίδιου του Υπουργού, προσπαθώντας να πείσει ότι στηρίζει τις λαϊκές αγορές. Σε κάθε περίπτωση, η κεντρική λογική που διαπνέει το νομοσχέδιο στο σύνολό του είναι αυτή της όξυνσης του ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών για την απόκτηση μιας θέσης στη λαϊκή αγορά, της αυστηροποίησης του πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών και της διαμόρφωσης προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στη σταδιακή αλλαγή του χαρακτήρα τους ως θεσμού που εξασφάλιζε ένα εισόδημα σε πιο φτωχά και αδύναμα κοινωνικά στρώματα, αλλά και ως θεσμού που εξασφάλιζε φτηνά και καλής ποιότητας προϊόντα για την μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες διατροφής τους μέσα από τις λαϊκές αγορές. Η Νέα Δημοκρατία δεν εγκατέλειψε ποτέ την αρχική της στόχευση για τις λαϊκές αγορές, που είναι η μετατροπή τους σε καθαρά εμπορικές. Στην πραγματικότητα καταφεύγει σε ένα τακτικό ειλιγμό για να επιστρέψει στο αρχικό στάδιο όταν βρει την κατάλληλη ευκαιρία και αφού θα έχει διώξει ένα μεγάλο μέρος των υπαίθριων πολιτών. Δηλαδή τι κάνει, αφαιρεί προσωρινά τα πιο κραυγαλαία σημεία του αρχικού σχεδίου με τα οποία αδειοδοτούσε εταιρείες για να μπουν στις λαϊκές μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τις οδηγούσε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Τώρα με το παρόν νομοσχέδιο αφήνει ορθάνυχτα πόρτες και παράθυρα για να το πετύχει στο απότερο μέλλον, αφού σταδιακά και με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει χιλιάδες επαγγελματίες εκτός λαϊκής αγοράς. Ταυτόχρονα φυσικά ανοίγει ο δρόμος και για την αύξηση του κόστους διατροφής για την πλειοψηφία των εργαζομένων, μιας και η αύξηση του κόστου λειτουργίας αργά ή γρήγορα θα μετακυλιστεί και στα ίδια τα προϊόντα. Οι νέες αλλαγές που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου, επίσης δεν αλλάζουν την ουσία του νομοσχεδίου. Για παράδειγμα, η αύξηση των παραβάσεων σε 3 από 2 που απαιτούνται για να ανακληθεί άδεια έπειτα από ελέγχους της εφορίας, δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι λαϊκές αγορές διαφοροποιούνται σε σχέση με το υπόλοιπο στεγασμένο εμπόριο. Και πάλι το γεγονός ότι ανακαλείται η άδεια είναι το πρόβλημα, δηλαδή δεν αλλάζει η ουσία. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις υπόλοιπες διορθώσεις. Το ΚΚΕ είναι κάθετα αντίθετο με τις παραπάνω μεθοδεύσεις, γι' αυτό και καταψηφίζει επί της αρχής το σχέδιο νόμου. Η απόδειξη των πραγματικών προθέσεων της κυβέρνησης που καταρρύπτουν τα επιχειρήματα περί προσπάθειας στήριξης των λαϊκών αγορών είναι πρώτον τα εμπόδια που έβαλε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, εφαρμόζοντας τα ίδια καταστρεπτικά μέτρα που εφάρμοσε και στο υπόλοιπο εμπόριο, παρόλο που ειδικά στις λαϊκές αγορές, λόγω του ότι λειτουργούν σε ανοιχτούς χώρους, θα μπορούσαν να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη. Οι λαϊκές αγορές σε πολλές περιοχές της χώρας έμειναν κλειστές για ένα διάστημα ή περιορίστηκαν στο 50% της λειτουργίας του δυναμικού τους. Δεύτερον, η ενίσχυση που έλαβε η συντριπτική πλειοψηφία παραγωγών και επαγγελματιών για όλο αυτό το διάστημα που έμειναν ουσιαστικά χωρίς εισόδημα ήταν ψίχουλα. Το ίδιο ισχύει και για τους παραγωγούς
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που υπέστησαν διάφορες μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες, φωτιές, χαλάζι, καύσωνα, με σημαντικές εισοδηματικές απώλειες και δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Ή όποιοι είχαν την τύχη να πάρουν κάτι ήταν πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Τρίτον, απόδειξε το ίδιο το νομοσχέδιο που συζητιέται, με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα 4497. Είναι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 67, με τις οποίες ο Υπουργός δίνει υπερεξουσίες στον ίδιο του τον εαυτό. Στην ουσία έχουμε δύο νομοσχέδια, ένα φανερό που κατατίθεται στην Βουλή, αυτό που συζητάμε δηλαδή, και ένα κρυφό, ένα σκοτεινό. Όπως εύστοχα αναφέρουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών. Καταρρύπτεται ο μύθος του κοινωνικού διαλόγου της κυβέρνησης με τους φορείς των παραγωγών και επαγγελματιών από τη στιγμή που ο εκάστοτε υπουργός μπορεί με μια απλή υπουργική απόφαση να ανατρέπει ακόμα και τον ίδιο τον νόμο που ο ίδιος έχει φέρει εδώ στη Βουλή. Δηλαδή αποφασίζει και διατάσσει μόνος του για το πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, πότε και ποιοι θα συμμετέχουν, πότε και σε ποιους θα δίνει τις άδειες, πότε θα τις παίρνει πίσω. Αυτό θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τις προκηρύξεις, τα δικαιολογητικά, ποια είδη θα πουλούνται και ούτω καθεξής. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση με το παρόν σχέδιο νόμου ανοίγει το δρόμο σταδιακά να προωθηθούν οι στόχοι της, όπως αποτυπώθηκαν στο πρώτο σχέδιο. Επίσης, ανατρέπεται η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγού από τον οικείο Δήμο και παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος στους αντίστοιχους διαγωνισμούς, με αυξημένη πλέον πιθανότητα αρκετοί να μείνουν εκτός λαϊκών αγορών. Επιπλέον, ειδικά για τους επαγγελματίες, παίρνοντας υπόψη μέχρι τώρα μια σειρά από κοινωνικά κριτήρια που ίσχυαν, ανάπηροι, πολύτεκνοι, Ρωμά, απεξαρτημένοι, προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, αποφυλακισθέντες, χιλιάδες επαγγελματίες εποφελούνται από αυτά για την κατοχύρωση της άδειας και έβρισκαν μία θέση εργασίας σχετικά προστατευμένη από τον ανταγωνισμό και την κυριαρχία των μεγάλων εμπορικών καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ. Τώρα, στα βασικά κριτήρια μοριοδότησης αφαιρούνται ορισμένα από αυτά, όπως για παράδειγμα η Ρωμά, και προστίθενται άλλα όπως το ηλικιακό κριτήριο, οδηγώντας πιθανά παλαιότερους επαγγελματίες εκτός λαϊκής, αλλά και αυτού του πτυχίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φέρνει σε δυσχερέστερη θέση χιλιάδες επαγγελματίες που προφανώς δεν έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες σχολές, αλλά και για τους ίδιους τους φοιτητές, τους τωρινούς φοιτητές που βλέπουν τον εφιάλτη της ανεργίας ορατό, αποτελεί πραγματικά κοροϊδία η πρόσβαση στις λαϊκές αγορές ως επαγγελματική διέξοδο. Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του άρθρου 46 αναφορικά με τις αγορές χειροτεχνών καλλιτεχνών. Επίσης, διατηρείται η απαγόρευση της συμμετοχής πολιτής σε προκήρυξη, αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε τέλος που αφορά το υπόθεριο εμπόριο έναντι οποιασδήποτε αρχής και του φορέα λειτουργίας. Αυτή η διάσταξη που ίσχυε και πριν αρκούσε προκειμένου ο επαγγελματίας να είναι ενήμερος μόνο κατά την περίοδο ανανέωσης της άδειας του. Τώρα, με βάση το σχέδιο νόμου, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερα, γεγονός που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τους πολιτές. Πραγματική αρνητική τομή αυτού του νομοσχεδίου αποτελεί το άρθρο 21 με το αυστηρότερο πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές, που οδηγεί στην απώλεια θέσης δραστηριοποίησης, άρα και στην έξοδο από τις λαϊκές αγορές, με ένα μεγάλο τμήμα επαγγελματιών που δεν θα πληρούν αυτά τα κριτήρια, όπως η μη πληρωμή τέλους για δύο συνεχόμενους μήνες, η πώληση τουλάχιστον του 50% της δηλωθήσας ποσότητας των προϊόντων, αν δεν εκδοθεί φορολογική απόδειξη δύο φορές εντός του ίδιου έτους. Πρόκειται για ρυθμίσεις απαράδεκτες, που δεν ισχύουν σε κανένα άλλο κλάδο του στεγασμένου εμπορίου. Για τις βραχυχρόνιες αγορές,
Το νομοσχέδιο μειώνει από το 20% στο 10% το ποσοστό παραγωγών και επαγγελματιών που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στις εμποροπανηγύρεις. Ενώ αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνο σε αυτούς που απασχολούνται λιγότερο από 4 μέρες στις λαϊκές αγορές, οι οποίοι είναι αριθμητικά ελάχιστοι. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για εισαγωγείς, βιοτέχνες, χονδρέμπορους και σε άλλους κλάδους. Το μεγάλο ύψος του σημερινού ημερήσιου τέλους επίσης είναι δυσβάσταχτο για παραγωγούς και επαγγελματίες και κατά την άποψή μας πρέπει να μειωθεί δραστικά. Οι φορείς διαχείρισης, δηλαδή οι περιφέρειες και οι δήμοι που εισπράττουν το ημερήσιο τέλος, θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναλάβουν το σύνολο των υπηρεσιών λειτουργίας των αγορών από τις διαγραμμίσεις, την καθαριότητα μέχρι τη φύλαξη και πολλά άλλα, να μην εκχωρούν αυτές τις αρμοδιότητες σε ιδιωτικές εταιρείες και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν και αυτό το ανταποδοτικό τέλος. Μεταβάλλεται επίσης η κατανομή των εσόδων του ημερήσιου τέλους στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας από 40% από 60% και 40% σε περιφέρειες και δήμους αντίστοιχα σε 50-50 και για τις δύο, όπως επίσης η αναλογία 75% και 25% για δήμους και περιφέρειες αντίστοιχα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης να καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών 6 μέρες την εβδομάδα, κάτι για το οποίο βασικά δεν διαφωνούμε, διαφωνούμε όμως κάθετα στην μη κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, παλιότερα ίσχυε Δευτέρα έως Σάββατο, όπως επίσης και τη δυνατότητα περιφερειών και δήμων να καθορίζουν ο καθένας διαφορετικό ωράριο στις λαϊκές αγορές, δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο τη ζωή των παραγωγών και επαγγελματιών. Δεν έχουμε αντίρρηση ως κόμμα οι φορείς διαχείρισης των λαϊκών αγορών να ορίζονται από τους ίδιους τους δήμους και τις περιφέρειες για Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Ωστόσο, είμαστε κάθετα αντίθετοι να αναθέτουν σε ιδιωτικούς φορείς, σε εταιρείες δηλαδή, το σύνολο της διαχείρισης των λαϊκών αγορών. Στην πράξη ανοίγει ο δρόμος της λειτουργίας των λαϊκών αγορών με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αφαιρώντας με αυτόν τον τρόπο κάθε ευθύνη των υπηρεσιών της περιφέρειας σε αυτά τα ζητήματα, ενώ δεν προβλέπεται καμία υποχρέωση χρηματοδότησης από το κράτος. Οι ποινές επίσης που προβλέπει το σχέδιο νόμου είναι εξοντοτικές σε σύγκριση με το στεγασμένο εμπόριο. Ο θεσμός των πρότυπων λαϊκών αγορών θα οδηγήσει στη διαφοροποίηση των ίδιων των αγορών. Ανοίγει με τον τρόπο αυτό ο δρόμος ώστε στις πρότυπες να διαφοροποιούνται τα προϊόντα προς πώληση, οξύνοντας έτσι τον ανταγωνισμό μεταξύ επαγγελματιών και παραγωγών, ενώ ανοίγει παράθυρο σε εταιρείες μελλοντικά. Και τέλος, δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τους πολιτές που χρησιμοποιούν αυτοκινούμενα οχήματα. Δεν προβλέπεται η παραχώρηση θέσεων στις λαϊκές αγορές όπως προβλέπονταν στην κείμενη νομοθεσία. Να γιατί λοιπόν οι αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο δεν οδηγούν στην προστασία των επαγγελματιών. Τι είδους εξυγχρονισμός είναι αυτός, όταν ένα σημαντικό μέρος αυτών και μάλιστα το πιο φτωχό με τις διατάξεις αυτές αποβάλλεται από τις λαϊκές αγορές και χάνει το δικαίωμα της δραστηριοποίησής του. Τι είδος αλλαγές είναι αυτές, όταν όλα θα καθορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό, αρκεί να εξυπηρετείται η εκάστοτε αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί σε γενικευμένη ανασφάλεια, στην ανεργία, αλλά και στην αύξηση των ίδιων των τιμών των προϊόντων. Ο θεσμός των λαϊκών αγορών, με τα όποια κοινωνικά χαρακτηριστικά διατηρούν ως τώρα στη λειτουργία τους, αποτελεί πραγματική διέξοδο για τη διατροφή χιλιάδων οικοκυριών που σήμερα βλέπουν τα εισοδήματά τους να ψαλιδίζονται ως απόρρια των γενικότερων αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών, αλλά και των ανατιμήσεων που αδειάζουν το λαϊκό πορτοφόλι. Μόνη διέξοδο για τους αυτοαπασχολούμενους στις λαϊκές αγορές είναι η ένταξη του αγώνα του δικού τους για την ανατροπή νόμων όπως αυτός που συζητάμε, για να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα εργασίας στις λαϊκές αγορές, αλλά και μέτρα που να καλύπτουν τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος που είχαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Μέτρα που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής, ειδικά τώρα που οι αυξήσεις σε ρεύμα πετρέλαιο έχουν εκτινάξει ήδη το κόστος παραγωγής, αλλά και μέτρα πιο μόνιμου χαρακτήρα που θα τους επιτρέψουν να έχουν ένα
αξιοπρεπές εισόδημα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, όπως το αφορολόγητο όριο, γενναία διαγραφή χρεών σε εφορίες και τράπεζες και άλλα πολλά. Θέση λοιπόν του ΚΚΕ είναι ότι η λειτουργία των λαϊκών αγορών πρέπει να είναι στην ευθύνη των δημόσιων φορέων με απαιτούμενη δομή, κεντρικά, περιφέρειες, δήμοι. Τα κάθε είδους προβλήματα διαχείρισης και επομένως και τα κάθε λογής έξοδα λειτουργίας πρέπει να είναι στην ευθύνη αυτών των φορέων και όχι στα συνδικαλιστικά όργανα όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην άδεια πολιτή χειροτέχνη καλλιτέχνη και στον κανονισμό λειτουργίας στα άρθρα 8, 43 έως 47, σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η παρουσία των καλλιτεχνών και των χειροτεχνών στον δρόμο, όπως και των οικαστικών, των ηθοποιών και των μουσικών, είναι μέρος της καλλιτεχνικής ζωής της πόλης και άρρηκτα δεμένο θέμα με την τουριστική ανάπτυξη. Το να δημιουργούν και να εκθέτουν τα καλλιτεχνήματά τους υπαίθρια οι οικαστικοί καλλιτέχνες είναι θέμα πολιτιστικής φυσιογνωμίας του τόπου και όχι μια εμπορική πράξη. Οι οικαστικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι αποφασίζουν είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, γιατί δεν επιθυμούν να εξαρτώνται από τις γκαλερί, να εκθέτουν στο δρόμο, δεν ταυτίζονται με τους υπαίθριους εμπόρους. Αντίθετα, διαφοροποιούνται ριζικά, γιατί διατηρούν στο ακέραιο την ιδιότητά τους ως δημιουργοί καλλιτεχνικού έργου. Επομένως, αυτή τους η ιδιότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στο παρόν σχέδιο νόμου. Το σχέδιο νόμου όμως δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Γι' αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι ο Υπουργός δεν έλαβε υπόψη του τις επιπλέον προτάσεις που καταθέσαμε στην Επιτροπή, που εξακολουθεί να αντιμετωπίσει την οικαστική δημιουργία όπως αντιμετωπίσει την παραγωγή εμπορευμάτων, ενώ δεν δίνει λύση και στο πρόβλημα των καλλιτεχνών του δρόμου, άλλων καλλιτεχνών δημιουργών όπως είναι η μουσική και οι performers, οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούνται επέτες. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, τα συγκεκριμένα άρθρα εμείς ψηφίζουμε παρόν. Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, με την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, στηρίζοντας έμπραχτα τον αγώνα των πυροσβεστών αλλά και τη μάχη που δίνουν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και άλλων καταστροφών, έχουμε καταθέσει τροπολογία ζητώντας τη μονιμοποίηση όλων των πενταετών και εποχικών πυροσβεστών, την αυτοδίκαιη ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό χωρίς να απαιτείται νέα κρίση. Το κόμμα μας επανειλημμένα έχει εκφράσει τη ριζική του διαφωνία με τη διαιώνιση της αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί για πάρα πολλά χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να κάνει αποδεκτή την τροπολογία, ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα των πενταετών και εποχικών πυροσβεστών. Και καλούμε και τις κοινοβουλευτικές ομάδες των άλλων κομμάτων να στηρίξουν έμπραχτα την τροπολογία αυτή. Και τέλος, με την τροπολογία 1111 του 87, που αφορά τη ρύθμιση, το πρώτο σκέλος, το πρώτο άρθρο που αφορά τις ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων της ελληνικής αστυνομίας. Την θεωρούμε απαράδεκτη, κατάπτυστη, αντιδραστική. Βαρύτατες οι ευθύνες του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Υπουργού, ο οποίος ανέλαβε να βγάλει άλλη μια βρώμικη δουλειά για λογαριασμό αυτή τη φορά σε ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει στην ελληνική αστυνομία. Ο αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης δεν έχει σταματημό και επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να φημώσει και να χειραγωγήσει κάθε αντίθετη φωνή, καθορίζοντας πλειοψηφία στα σωματεία. Και φυσικά δεν το κάνει μόνο στην ελληνική αστυνομία, το έχει γενικεύσει σε όλο το συνδικαλιστικό κίνημα αυτό. Επιδιώκει, βάζει στο στόχαστρο κάθε εργαζόμενο αστυνομικό που δεν συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική και ευνοεί τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ζητάμε λοιπόν να αποσυρθεί αμέσως και εδώ και τώρα αυτή η συγκεκριμένη διάταξη, τροπολογία. Γιατί συνιστά ευθεία παρέμβαση στα συνδικαλιστικά πράγματα των αστυνομικών, επιβάλλοντας κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές τους. Βέβαια, το έφερε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ήταν οι εκλογές στην Ποασί. Πρόκυψε το θλιβερό γεγονός με το θάνατο της κυρίας Γεννηματά. Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύει το συγκεκριμένο ζήτημα. Και τέλος, με την τελευταία τροπολογία που ήρθε χθες, επιχορήγηση ΟΤΑ πρώτου βαθμού για την εξυγίαση των επιχειρήσεών της,
που ασχολούνται με τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εντάξει, πρόκειται για μια φωτογραφική διάταξη. Απομένει να μας εξηγήσετε για ποιον είναι φωτογραφική διάταξη, για ποια περιφέρεια είναι φωτογραφική διάταξη. Έτσι, γιατί το έχετε μετατρέψει σε επιστήμη, υπουργικές τροπολογίες και ειδικά φωτογραφικές σε άσχετα νομοσχέδια. Το κάνει φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να μας πείτε ποια περιφέρεια αφορά. Αφορά την Εύβοια, αφορά την Αττική, ποιους. Ευχαριστώ.